Σε μια έκτακτη εξέλιξη που τονίζει την επικινδυνότητα της ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα, ένα ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο τύπου Bulk Carrier, ονόματι Ζωγραφιά, φέρεται να χτυπήθηκε από πύραυλο τον Χούθη. Αυτό το περιστατικό που επιβεβαιώθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία Amray συνέβη στα νυχτά των ακτών της Ιεμένης και ακολουθεί μια σειρά επιθέσεων που αποδίδονται στους Χούθη της Ιεμένης. Η ειδοποίηση της Amray αναφέρει λεπτομερώς ότι το υποσημαία Μάλτας ελληνικής ιδιοκτησίας, πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου, στοχοποιήθηκε και χτυπήθηκε με αποπύραυλο καθώς κατευθυνόταν βόρεια στην νότια Ερυθρά Θάλασσα. Η επίθεση στο εμπορικό πλοίο Ζωγραφιά έρχεται εν μέσω αυξανόμενων απειλών από τους Χούθη για τη διατάραξη ναυσιπλοείας στην περιοχή. Συγκεκριμένα, το ελληνόκτητο πλοίο είχε επισκεφθεί το Ισραήλ μετά το πρόσφατο ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα και γι' αυτό θεώρησαν οι Χούθη ότι επιβάλλεται να το χτυπήσουν. Σε απάντηση στο χτύπημα του πυράβλου, το σκάφος άλλαξε την πορεία του, αναζητώντας καταφύγιο σε κοντινό λιμάνι. Οι Χούθη, οι οποίοι έχουν ιστορικό στόχευσης πλοίων που συνδέονται με Ισραηλινά συμφέροντα, έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους. Μετά τα χτυπήματα από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο την περασμένη Παρασκευή, έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Βρετανίας αποτελούν νόμιμους στόχους, σηματοδοτώντας μια σημαντική κλιμάκωση στρατιωτικές τους επιχειρήσεις που αρκετές φορές χτυπούν και πλοία στην περιοχή αδιάκριτα. Επιβεβαιώνοντας περαιτέρω το περιστατικό, η United Kingdom Maritime Trade Operations, μια υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας που λειτουργεί υπό το Βρετανικό Ναυτικό, ανέφερε επίσης ένα περιστατικό στην περιοχή βορειοδυτικά του Σαλεύ στην Ιεμένη. Ωστόσο, απέφυγε να δώσει πρόσθετες λεπτομέρειες. Ενώ η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές στα Ζωγραφιά, ευτυχώς δεν έθεσε σε κίνδυνο την αξιπλοεία του σκάφους. Το φορτηγό πλοίο, τη στιγμή του συμβάντος, είχε πλήρωμα 24 ατόμων, οι εθνικότητες των οποίων παραμένουν άγνωστες προς το παρόν. Πείτε μας τη γνώμη σας για το περιστατικό αυτό στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να το κοινοποιήσετε στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nmshd.gr.